Καλημέρα! Δευτέρα 16 του Μάρτη 2020 σήμερα. Το vlog το έχω γυρισμένο από το Σάββατο. Σας είπα ότι τα γυρίζω μια-δυο μέρες νωρίτερα, ούτω ώστε να είναι έτοιμα στην ώρα τους. Επειδή το γυρίζω από το Σάββατο, είμαστε στον καφέ τώρα, ε, στο τσάι. Πίνουμε τσάι. Πίνω ένα τσάι με μέντα. Είναι ένα τσάι του τι peppermint. Μ' αρέσει πολύ αυτό το τσάι, είναι πολύ τσιμ. Spicy, έχει μια γεύση τονοτική. Κιάξτε και εσείς κάτι ζεστό και πάμε να μιλήσουμε γιατί είμαι σίγουρη ότι αυτή η ιστορία της φίλης, η οποία είναι 30 χρονών και η οικογένεια της δεν τη σέβεται, αν μη τι άλλο θα μας προβληματίσει. Αν όχι και εξοργήσει. Γιατί εγώ έχω εξοργιστεί. Χαμομύλια πρέπει να πίνω τώρα που εξοργιστήκα. Ε. <laughs> Λοιπόν, αγαπητή κυρία Θέκλα, αγάπη μου, μια αφορμή τα πολύ πετυχημένα και βοηθητικά vlogs που κάνετε, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ζητήσω τη γνώμη σας για ένα γεγονός που με έχει τύχει. Είμαι μια γυναίκα σχεδόν 30 ετών. Έχω περάσει πολλά στη ζωή μου, όπως γάμο και διαζύγιο στα 20 μου χρόνια, χωρίς παιδιά. Δηλαδή παντρεύτηκες μικρή και χώρισες μικρή. Αυτό το σημειώνουμε, γιατί μπορεί να παίζει ρόλο στο πώς σκέφτονται με τέτοιο μεσιονικό τρόπο οι δικοί σου. Έχω κάνει τις σπουδές μου στο εξωτερικό και έχω δουλέψει πάρα πολύ σκληρά στη δουλειά μου για να αποκτήσω γνώσεις και εμπειρία. Ακόμα συνεχίζω να μαθαίνω και να εξελίσσομαι. Έχω καταφέρει στην εργασία μου ο μου να, να, ζητά και να εμπιστεύεται τη γνώμη μου, αφού θεωρούμε έμπειρη και αξιόπιστη. Αυτό όμως δεν συμβαίνει και στο σπίτι μου οι γονεί μου δεν θεωρούν ότι είμαι άξια να αναλάβω τη ζωή μου, γιατί μένω ακόμα μαζί τους και πολλές φορές ανακατεύονται στα προσωπικά μου. Ο λόγος που μένω μαζί τους είναι γιατί προσπαθώ να ξοφλήσω ένα χρέο που είχα κάνει για να σπουδάσω, άρα μόνη σου σπούδασε. Αυτό το λέω γιατί συνήθως στην Κύπρο σπουδάζουν οι γονείς τα παιδιά. Επίσης ο μικρότερος αδερφός μου δεν έχει σπουδάσει, ο αδερφός της είναι μερικά χρόνια μικρότερος. Έχει αραβωνιαστεί και ζει με την κοπέλα του εδώ και ένα χρόνο. Με τον αδερφό μου τα πάμε γενικά καλά, αλλά υπάρχουν φορές που γίνεται πολύ νευρικός και επιθετικός κυρίως μαζί μου. Έχουμε και άλλα αδέρφια. Έτυχε πάνω στα νεύρα του να με απειλήσει δυο-τρεις φορές ότι θα με χτυπήσει. Με ποιο δικαίωμα ενήλικος αδερφός σου να σε χτυπήσει εσένα που σε ενήλικη, με ποιο δικαίωμα. Πρόσφατα είχαμε μια εκδήλωση, δεν θα πω ότι εκδήλωση ήταν για να μην προδώσουν ταυτότητά σου και είχαμε πάλι πάει όλη η οικογένεια. Γονεί, αδέρφια κτλ. Στην οποία αυτή η συνάθρηση, αυτό ήταν πριν τον κορονοϊό, ε, ε και πόσε μήνε πριν μου στείλει φίλοι το βλόγκ, το, το email για να γίνει βλόγκ, στην οποία ένα παιδί με είχε προσεγγίσει ή φλερτάρει. Αρέσαμε ο ένα τον άλλο και είπαμε να βγούμε έξω για λίγο να μιλήσουμε χωρί φασαρία. Όσο μιλούσαμε μου εκμυστηρεύτηκε ότι είναι σε φάση απεξάρτησης από ουσίες. Αυτό το είχε μάθει και η οικογένεια μου όσο εγώ μιλούσα μαζί του έξω από το μέρος εκείνο που έγινε εκδήλωση. Δηλαδή κάποιος άλλος του είπε «Α, η κόρη σας βγήκε έξω να πάει να μιλήσει με αυτόν τον, ο οποίος έχει αυτό και αυτό και αυτό». Ξαφνικά βγαίνουν και οι δικοί μου έξω φωνάζοντας και να με ψάχνουν σε κατάσταση πανικού. Με το που ρώτησα τι έγινε και γιατί φωνάζουν, έρχεται ο αδερφός μου και μου επιτίθεται χωρίς καμιά εξήγηση και με τραβά από τα μαλλιά. Αμέσως πρόλαβα να τον απομακρύνουν από μένα και δεν πρόλαβε να με χτυπήσει. Μετά ακολούθησε ένας χαμός και εγώ έψαχνα να βρω απαντήσεις γιατί έγινε τόσο πανικός. Τι κακό έχω κάνει. Με το που έμαθαν ότι είναι ναρκωμανεί, είχαν βάλει με το μυαλό του ένα σωρό κακέ σκέψει και δημιούργησαν αυτή τη δυσάρεστη κατάσταση. Κύριε Ελέισον. Αυτό που με ενόχλησε περισσότερο είναι που θεώρησαν ότι εγώ μπορεί να είχα φύγει με αυτό το άτομο, έναν άγνωστο, χωρί να ειδοποιήσω κανένα. Φαίνεται πω η γνώμη που έχουν για σένα δεν είναι καθόλου καλή και αυτό φαίνεται από τι πράξει του. Ότι δεν έχουν καλή γνώμη για σένα, χωρί να σημαίνει αξίζει εσύ, και αυτοί με τον ιδιωτικό τρόπο που σκέφτονται, ε, όταν λέμε ιδιωτικό τρόπος, στην ε, αρχαία Ελλάδα ιδιώτης λεγόταν αυτός ο οποίος δεν ψήφιζε και δεν συμμετείχε στα κοινά. Και η λέξη idiot στα αγγλικά προέρχεται από αυτή τη λέξη, το ιδιώτης, γιατί ήταν πολύ προσβλητικό για κάποιον να μην συμμετέχει στα κοινά, ενώ ήταν πολίτη τη πόλη κράτου. Ε, και οι δικοί σου έχουν έναν ιδιωτικό τρόπο σκέψη. Όπω θε, πάρτο. Είτε δικό του είτε ηλίθιο συμπεριφέρθηκαν σαν να μην γνωρίζουν τι άνθρωπο είμαι. Εγώ απλώ μίλησα λίγο μαζί του, αφού δεν γνώριζα την κατάστασή του και αυτό σου φαινόταν μια χαρά. Γιατί συγγνώμη, μιλήσουμε με κάποιον που είναι χρήστη ουσιών σε απεξάρτηση, θα πάθουμε τίποτα. Κύριε λέει σου. Και σα ρωτώ, κυρία Θέκλα, εγώ τώρα δεν έχω δίκιο που είμαι θυμωμένη μαζί με του δικού μου. Έχει, έχει και ναι, έχει. Με ρεζίλεψα με τη συμπεριφορά του. Βεβαίω σε ρεζίλεψα. Έκανα λε και είμαι 15 χρονών και δεν ξέρω να προστατεύσω τον εαυτό μου. Μα και οι 15 χρονέ ξέρουν να προστατεύσουν τον εαυτό του, κύριε Λέισο. Ο αδερφό μου κατέστρεψε την εκδήλωση που ήμασταν γιατί δεν ήρθε να μου μιλήσει ήρεμα και μου επιτέθηκε χωρί λόγο. Όσο και αν ανησυχούσε, δεν είχε το δικαίωμα να μου επιτεθεί και να με τραβά από τα μαλλιά. Φυσικά και δεν το είχε. Πράξη βία είναι αυτό το πράγμα. Κανονικά μπορείς να τον καταγγείλει και στην αστυνομία. Είναι δυνατόν να πήγαινα σε απομονωμένο μέρο με έναν άγνωστο. Και τώρα μου δικαιολογούνται ότι αντέδρασαν έτσι γιατί πανικοβλήθηκαν και ανησύχησαν για μένα. Και σα ρωτώ, όποτε πανικοβάλλονται, εγώ θα δέχομαι σωματική βία. Είναι πολύ σοβαρό ερώτημα αυτό. Πώ μπορώ να το αντιμετωπίσω αυτό και να του κάνω να καταλάβουν ότι εγώ είμαι υπεύθυνη για τη ζωή μου και τι πράξει μου. Του το έχω πει πολλέ φορέ, αλλά ποτέ δεν το καταλαβαίνουν και στο τέλο με κατακρίνουν. Λένε ότι είμαι εγωίστρια και δεν ακούω κανέναν. Ενώ αυτοί είναι πάρα πολύ ταπεινοί οι άνθρωποι και ακούνε τους πάντες. Ενώ ακούνε με την έννοια του να, να σε ακούσουν εσένα και να σε ακούσουν ενεργητικά και να προσπαθούν να καταλάβουν πώς σκέφτεσαι. Γιατί θα έπρεπε να κάνω ό,τι θέλουν οι γονείς μου και ο αδερφός μου. Γιατί δεν κοιτάνε τη ζωή τους και να με αφήσουν ήσυχοι. Φοβάμαι πλέον από τη γνώμη μου γιατί μπορεί να νευριάσει ο αδερφός μου και να αρχίσει πάλι τις απειλές που μπορεί να ξαναγίνουν πράξεις και οι γονεί μου μετά να το δικαιολογούν. Ποια είναι η γνώμη σας, Σα ευχαριστώ εκ των προτέρων. Με εκτίμηση. Έχει και ένα μικρό update θα σα διαβάσω μετά. Λοιπόν, φιλενάδα. Μήπω οι γονεί σου και ο αδερφό σου είναι χωριάτι. Χωρ κάτι που λέμε στα κυπριακά. Μήπω είναι πάρα πολύ παλιά μυαλά. Μήπω είναι εξαιρετικά συντηρητική. Και μήπω είναι και μισογενιστική. Δηλαδή θεωρούν ότι μια γυναίκα δεν έχει την ίδια αξία με έναν ανδρά. Γιατί έρχεται ο αδερφό σου και, και σου επιτίθεται. Αυτό το πράγμα το βλέπαμε και δυστυχώ το βλέπουμε ακόμα σε κάποιε οικογένειε πολύ παλαιών αρχών, πολύ συντηρητικέ και πατριαρχικέ. Στι οποίε η γυναίκα είναι χαζή, κατά την αντίληψη τη οικογένεια δηλαδή, και ο άντρας είναι αυτό που κόβει το μυαλό του και ξέρει τα πάντα. Γιατί άραγε εσύ παντρεύτηκε και χώρισε στα 20. Χωρί να κάνει παιδιά, ευτυχώ που δεν έκανε παιδιά, γιατί δεν θα μπορούσε μετά να προχωρήσει να σπουδάσει τόσο εύκολα και να, να εξελιχθεί. Μήπω επειδή ήταν πολύ συντηρητική και μόλι έκανε την πρώτη σχέση, σου είπαν να παντρευτεί, ή μήπω παντρεύτηκε για να ξεφύγει από αυτού. <αυγνωλή> και γιατί να μένει μαζί του, κόρη μου. Γιατί, γιατί. Λε ότι μένει μαζί του, γιατί πρέπει να πληρώσει το χρέο που έκανε για τι σπουδέ σου. Είναι μεγάλη παγίδα αυτό το πράγμα. Θα προτιμούσα στη θέση σου να δουλεύω δύο δουλειέ και να νοικιάζω ένα δωμάτιο μικρό και να είμαι μόνη μου και ήσυχη και ελεύθερη, παρά να ζω μέσα σε ένα μεγάλο σπίτι που ίσω έχουν οι γονεί σου και να είμαι υπό την επίρρρεια του και υπό την, υπό την, υπό την κυριότητα του και να δέχομαι όλα αυτά τα μηνύματα για τον εαυτό μου, ότι ενώ είμαι 30 χρόνων είμαι μωρό και δεν καταλαβαίνω και δεν ξέρω. Θέλω να μοιραστώ κάτι μαζί σα. Όσοι έχετε διαβάσει τα βιβλία μου, και κυρίως τα τρία τελευταία, το χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά, το μείνω, να μείνω ένα φύγω και το ψυχολογικό πόλεμο, θα γνωρίζετε αρκετά για τη δική μου ιστορία. Και εγώ παντρεύτηκα μικρή, παντρεύτηκα στα 21, και χώρισα μικρή, χώρισα στα 26. Χώρισα έχοντα και δύο παιδιά. Η οικογένεια μου, δηλαδή οι γονεί μου, γιατί ο αδερφός μου ποτέ δεν έχει λειτουργήσει με τρόπο πατριαρχικό και σαδιστικό όπως λειτουργεί ο αδερφός σου. Και τον εκτιμώ πάρα πολύ τον αδερφό μου για αυτό το πράγμα, γιατί πάντοτε ο αδερφός μου, αν και τρία χρόνια μικρότερος μου, πάντοτε στις δύσκολες στιγμές μου ήταν εκεί και μου θύμιζε ποια είμαι. Και του οφείλω μεγάλη ευγνωμοσύνη. Δεν θα ξεχάσω μια μέρα που είχε γίνει ένας τεράστιος καυγάς, μεταξύ μου και του πρώην συζύγου μου και τη πρώην πεθερά μου κλπ. Έρευνα έτσι, ο καυγά και ήταν και ο αδερφό μου μπροστά. Θυμάμαι όταν έφευγε από το σπίτι εκείνη τη μέρα, που ήταν, ένας καυγάς πολύ καθοριστικός. ήταν ένα καυγά πολύ καθοριστικό. Ήταν με 1,5 μισή χρόνο πριν το διαζύγιο, αλλά ήταν η βραδιά που έσπασα μέσα μου. Και όταν βγήκαμε έξω να τον αποχαιρετήσω, ήταν ένα καυγά ολονύχτιο. Μου λέει ο αδερφό μου, ρε θεκλά, μην ασχολείσαι. Δεν καταλαβαίνει ποια είσαι. Μην ασχολείσαι. Μην μπαίνει στη διαδικασία να κατασκοτώνεσαι για αυτά τα πράγματα που κατασκοτώνεσαι, που κατά τη γνώμη μα και με τον τρόπο που σκεφτόμαστε εμεί ω άνθρωποι είναι φτελοί, και να χάσει το μυαλό σου. Και αυτή η κουβέντα του αδερφού μου ήταν αυτή που την κρατούσα μέσα μου και με βοήθησε να καταλάβω ότι ο χώρο στον οποίο ήμουν εκείνο ο γάμο δεν ήταν καλό για μένα και πρέπει να φύγω. Δηλαδή, εγώ δεν έχω βιώσει από τον αδερφό μου αυτό το πράγμα. Έχω βιώσει όμω κυρίω από τη μητέρα μου η οποία επηρέαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα και τον πατέρα μου, την εντύπωση, την, την άποψη για μένα, μετά τα 26 μου που χώρισα, ότι τρελάθηκα, ότι δεν ήμουν πλέον ο εαυτός μου, ότι χάλασα, ότι δεν ήμουνα το καλοκορίτσι που ήμουν όταν ήμουν μαθήτρια, όταν ήμουν έφηβος, όταν ήμουν παντρε, παντρεμένη και σιωπούσα, και ότι πλέον ήμουν χαζή, δεν μου τα έλεγε με αυτά τα λόγια. Δεν μου λέγε Σε θεωρώ χαζή και Σε θεωρώ παλαβή και Σε. Αυτό απέπνεε απόλυτη στη συμπεριφορά. Και μου πήρε αρκετά χρόνια για να μπορέσω να μην επηρεάζομαι από τη γνώμη που είχε η μάνα μου για μένα. Σε σημείο που δύο χρόνια μετά το διαζύγιο πήρα τη σοβαρή απόφαση η οποία νομίζω τα σωτήρια και για μένα και για τα παιδιά και την ψυχή μα υγεία. Να μετακομίσω από την πάφο, την πόλη στην οποία ζούσαν οι γονεί μου, στη Λευκοσία, την πιο μακρινή περιοχή που μπορούσα να μετακομίσω από την πάφο, στην πρωτεύουσα τη Κύπρου, ώστε να ζω μόνη μου με τα παιδιά και να μην έχω τη μάνα μου να με κοιτάει με βλέμμα παξιωτικό ή να μου λέει κουβέντε του στυλ, τα έκανε χάλια, δεν μπορεί να καταφέρει τίποτα κλπ. Τώρα που είμαι 45 χρονών και που είμαι σε μια φάση που. Ε, έχω περάσει διαπυρό και σιδήρου, όπω όλοι μα έχουμε περάσει διαπυρό και σιδήρου. Δεν είναι μόνο εγώ που έχω περάσει διαπειρό και σιδήρου, να, να ξηγούμαστε. Εγώ ξέρω τα δικά μου, ο καθένα ξέρει τα δικά, τους, δικά του προβλήματα. Ε, τώρα που είμαι σε μια φάση που ε, πλέον κατά τη γνώμη τη μάνα μου είμαι ok, τώρα με δέχεται. Τώρα με σέβεται, αλλά δεν με αφορά καθόλου. Καθόλου. Γιατί αυτός ο άνθρωπος που είμαι τώρα, Τώρα που την χάνει να είμαι παντρεμένη, τώρα που την χάνει να είμαι επιτυχημένη επαγγελματικά, τώρα που τη χάνει τα παιδιά μου να έχουν μεγαλώσει και να έχουν εξελιχθεί με καλό τρόπο και όλα τα παιδιά του κόσμου να εξελίσσουν με καλό τρόπο, θέλουμε και ευχόμαστε, τώρα σου λέει «Α, είναι καλή τούτη». Όχι, ήμουν ίδια. Η ίδια που είμαι σήμερα ήμουνα και στα 26 μου και στα 27 μου και στα 28 μου και στα 29 μου και στα 30 μου και στα 32 μου και χρειαζόμουν αποδοχή, αγάπη και στήριξη από τους ανθρώπους γύρω μου και όχι αμφισβήτηση της κριτικής μου ικανότητα. Επειδή είχα κάνει κάποια λάθη. Ναι, έκανα κάποια λάθη. Και ποιο δεν κάνει λάθη. Και ποιο δεν κάνει βλακίε. Και ποιο είναι αυτό που ζει μια άμεμπτη ζωή. Αυτό που στην ουσία δεν ζει. Αυτό που στην ουσία δεν δοκιμάζει. Στην ουσία που δεν ρισκάρει. Σοβαρά. Η γνώμη μου είναι να προτιμήσει να τελεπορηθεί περισσότερο σωματικά με το να δουλέψει περισσότερο και να φύγει από εκεί μέσα. Αυτή είναι η γνώμη μου. Να φύγει από εκεί μέσα. Και όταν θα έρθει η ώρα που εσύ θα είσαι σε ένα σημείο που και συμβατικά αυτή θα πουνά, τα κατάφερε η κόρη μα. Τα κατάφερε. Τα κατάφερε. Τώρα σε, σε πιστεύω ότι τα πα πάρα πολύ καλά στη δουλειά σου, αλλά ίσω μέσα στο μυαλό του να έχουν ότι πρέπει να σε παντρέψουν. Γιατί είσαι σχεδόν 30 και είσαι χωρισμένη, χωρί παιδιά και δεν έχει παντρευτεί. Όταν και καλά με το καλό θα παντρευτείς, που ο γάμος από μόνος του δεν είναι κάτι αξιόλογο, εκτός αν γίνει με έναν αξιόλογο άνθρωπο και είναι αληθινός γάμος, χίλιες φορές να είσαι ελεύθερη και μόνη σου παρά να είσαι σε ένα γάμο κακό, το ίδιο ισχύει και για τους άνδρες και τις γυναίκες, τότε θα έρθουν να σου πούν «Μπράβο μάνα μου, πάντα σου είχα εμπιστοσύνη». Ε, όχι. Λοιπόν, θα διαβάσω και λίγο το update της φίλης. Η οποία λέει μετά από πέντε μήνε: Θέλω πολύ να ακούσω την άποψή σα περί του θέματο, Παρόλο που κάνω ψυχοθεραπεία και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Σα χαιρετώ, καλή συνέχεια. Και εμεί σου ευχόμαστε καλή συνέχεια, και άκουσε με κόρη. Σύ, που έπουτσου μέσα. Σοβαρά μου, σου μιλώ. Θα <laughs> <laughs> σου πω, αγελάζει. Όταν είχα φύγει για πρώτη φορά από την πάφο από την και ήρθα στη Λευκοσία, ερχόταν. Α, η πρώτη μετακόμιση που είχα κάνει, η οποία ήταν μετακόμιση απελευθέρωση, ήταν πρωτού χωρίσω. Οι γονεί μου, μου είχαν χτίσει ένα πολύ μεγάλο σπίτι ε, στα περίχωρα τη Πάφου. Δηλαδή ήταν σε ένα χωριό 20, -20 λεπτά, 25 λεπτά απόσταση από την Πάφου. Το οποίο ήταν, και, ήταν έτσι εξοχικό. Οπότε ήταν δύσκολο να, να πηγαίνει από την πόλη στο χωριό και από το χωριό στην πόλη με τα μικρά τα μωρά. Οπότε είχαμε καταλήξει με δύο μικρά μωρά να ξυπνούμε το πρωί, να πηγαίνουμε κάτω στην πόλη, να κάνουμε τι δουλειέ μα, εγώ και ο πρωινό μου, το μεσημέρι να τρώμε στη μάνα μου. Μετά το απόγευμα να πηγαίνουμε πίσω στι δουλειέ μα, το βράδυ να τρώμε στη μάνα μου και στις 11 το βράδυ να πηγαίνουμε στο σπίτι μα και ξανά το πρωί κάτω. Οπότε του έλεγα, του, 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 του πρωί συζύγουσα σε μια φάση, του λέω: Αντιλαμβάνεσαι ότι ζούμε σπίτι τη μάνα μου. Μπορεί να είμαστε τα κρεβάτια μα και τα ρούχα μα και να κάνουμε μπάνιο στο σπίτι το μεγάλο αυτό που μα έχουν χτίσει, αλλά ζούμε σπίτι τη μάνα μου. Και συγκήθηκα τότε και μετακομίσαμε σε ένα σπίτι στην Πάφο, το οποίο ήταν ένα παλιό σπίτι. Ήταν ένα σπίτι που πιο, 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 παλιό και από το σπίτι των γονέων μου. Δηλαδή ήταν ένα σπίτι που πρέπει να είχε χτιστεί τη δεκαετία του, τη δεκαετία του 70, ενώ το σπίτι των γονιών μου είχε, είχε, χτιστεί το, 2000, το 1978, το τότε από ήταν ο αδερφό μου, το οποίο μετά το έκανε και ανακαίνιση. Λοιπόν, και έρχονταν η μάνα μου εκεί πέρα και έλεγε: Πού, 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 πώ ζει έτσι, και εγώ σου είχα χτίσει ένα μεγάλο σπίτι, και πώ ζει αυτή την κατάντια. Τα είχα το σπίτι, ήταν παλιό και η κουζίνα ήταν παλιά, αλλά ήταν καθαρή, την καθάριζε. Και μετά, όταν μετακόμισα Λευκοσία, έρχο, οπότε έρχονταν έλεγε: Πώ, 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 εγώ δεν σε έχω μεγαλώσει έτσι. Να ζει σε αυτό το σπίτι που ήταν. Ήταν σαν φοιτητικό το σπίτι μου. Ναι, καθαρό, περιποιημένο, σαν φοιτητικό. Είχαμε τι ανε... να υπάρχουν οι ανέσεις για την υγεία των παιδιών, όπω να έχει θέρμανση, να έχει εξαρισμό, να έχει κλιματισμό το καλοκαίρι, να έχει ζεστό νερό. Να, να είναι καθαρά τα σκεύη τη κουζίνα κλπ, κλπ. Όμως Όμω ήταν τα επίπλα μα δεν ήταν πολύ ακριβά. Ήταν φτηνά, ήταν σχεδόν φοιτητικά. Γιατί αυτό που είχε για μένα προτεραιότητα ήταν να είναι καλά τα παιδιά μου, να είμαι καλά εγώ και τα χρήματα που βγάζω να πηγαίνουν περισσότερο στη ψυχική μα υγεία και στο καλό των παιδιών μου. Για παράδειγμα, για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό την ώρα που εργάζομαι να πληρώνω, να προσέχει τα παιδιά, κοπέλα η οποία ήταν νοσηλεύτρια μια ή άλλη, ήταν φοιτητρία ψυχολογία και να ξέρω ότι είναι με κόσμο που οι babysitters του ότι ήταν πρόσωπα που θα του έδινα περισσότερα χρήματα από ότι θα έδινε σε μια κοινή babysitter, αλλά ότι τα παιδιά μου θα περνούσαν δημιουργικά τον χρόνο του. Λοιπόν, είναι θέμα επιλογό. Τι επιλέγει εσύ. Επιλέγει, και η μάνα μου πάντοτε μου έλεγε: Γιατί δεν έρχεσαι στην πάθο και θα σου χτίσουμε ένα σπίτι πάνω από το. Δεν ήθελα. Και το σπίτι τη μητέρα μου είναι πολύ ωραίο σπίτι. Δεν ήθελα το μεγάλο του σπίτι. Δεν ήθελα την πολυτέλεια. Ήθελα την ελευθερία. Και η ελευθερία είναι πολύ πιο σημαντική από οποιαδήποτε ευκολία και από οποιαδήποτε πολυτέλεια. Την περίοδο που σου λέω προηγουμένω που πηγαίναμε με τα παιδιά και τρώγαμε στη μάνα μου ήταν πολύ κουραστικό. Πολύ πιο κουραστικό παρά να κάτσουμε σπίτι μα και να μαγειρέψω εγώ, να μαγειρέψουμε και δύο, γιατί και οι δύο οι άντρε. Και ο πρώτο μου άντρα και ο δεύτερο μαγειρεύει. Να μαγειρέψουμε εμεί, να πλύνουμε τα πιάτα μόνοι μα, να κάνουμε τι δουλειέ μα μόνοι μα και να είμαστε ελεύθεροι. Πολύ βασικό αυτό το πράγμα. Η ελευθερία. Και στα 30 σου εργαζόμενοι μπορεί, όχι τη διεκδικήσει, να κάνεις το χέρι έτσι, έτσι και να την αρπάξεις. Καλημέρα.